Τώρα, Ελευθερία, τι γίνεται με τις παρελάσεις σήμερα? Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να έχουμε συγκεντρώσεις αρνητών και τα λοιπά, ένταση και τέτοια, υπάρχουν καλέσματα? Ναι, διότι μέσω των social media, μέσω των, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο ίντερνετ βασικά, έτσι, στα κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένα, ναι, για να ακριβολογούμε και να είμαστε σωστοί, έχουν δημιουργηθεί κάποιες ομάδες, ναι, στέλνουν μηνύματα και καλούν όχι μόνο στην Αθήνα, είναι πανελλαδικό το κάλεσμα, ναι, ιδιαίτερα τις ώρες όπου θα διεξαχθεί η μαθητική και η στρατιωτική παρέλαση, να γίνουν, να συγκεντρωθούν αντιεμβολιαστές και να διαμαρτυρηθούν για το καθεστώς που υπάρχει, την κατάσταση που υπάρχει σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η ελληνική αστυνομία είναι ήδη προετοιμασμένη για αυτές τις συγκεντρώσεις, προκειμένου να επέμβουν και να μην σταματήσει, δηλαδή να μην αμαυρωθεί όλη η διαδικασία των παρελάσεων. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι είναι και μια πολύ σημαντική ημέρα για το έθνος. Σήμερα θα διαμαρτυρηθούν οι αστυνομικοί. Γιατί θα διαμαρτυρηθούν, για ό,τι εννοώ. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Όπως να γίνει, μόνο να πούμε να διαμαρτυρηθούν. Ότι... Ναι. Γιατί, έλα, γιατί όχι. Ναι. Εντάξει, καλά. Δεν είναι η μέρα από σήμερα. Από τις πολλές που έχουμε δει και μέσα στο καλοκαίρι. Πολλές μέρες, ναι, που έχει, είναι σημαντικές, τους έχουμε δει να συγκεντρώνονται. Εντάξει. Ωραία. Ας κάνουμε καθένα παιδιά ότι καταλαβαίνει. Ωστόσο, η ελληνική αστυνομία είναι προετοιμασμένη γι' αυτό και είναι και θα ακολουθήσουν τρία στάδια, ούτως ώστε, κλιμακωτά στάδια, ούτως ώστε να διακοπεί οποιαδήποτε παρέμβαση των ομάδων αυτών. Η πρώτη είναι η σύσταση, σύμφωνα με τις εντολές που έχουν λάβει οι αστυνομικοί, η σύσταση ούτως ώστε να φορέσουν τις μάσκες τους και να απομακρυνθούν. Σε επόμενη φάση είναι το πρόστιμο, το οποίο θα τους επιβληθεί σε περίπτωση που δεν θέλουν να υπακούσουν την πρώτη εντολή, δηλαδή να φορέσουν τις μάσκες και να αποχωρήσουν. Και το τρίτο στάδιο, που ευχόμαστε να μην συμβεί, έτσι, είναι η προσαγωγή.